κάποια ψήγματα από τις πολιτικές μας για την νεολαία. Αλλά από εκεί πέρα εγώ θα εξακολουθώ να επιμένω, να συνομιλώ με την νεολαία και να προσπαθώ να προσαρμόζω τις πολιτικές μου στις απαιτήσεις τους. Και κάτι τελευταίο. Οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή είναι πρώτα και πάνω απ' όλα πολιτικές για τη νέα γενιά. Το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας έβγαλε μια απόφαση βόμβα, η οποία λέει στην κυβέρνηση της Γερμανίας ότι δεν είστε αρκετά τολμηροί στις πολιτικές σας, άρα υπονομεύετε το μέλλον της νέας γενιάς που θα κληρονομήσει τα προβλήματα που εσείς έχετε δημιουργήσει. Άρα, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, για περιορισμό των εκπομπών, για προσαρμογή, δεν το κάνουμε τόσο για την δικιά μας γενιά, το κάνουμε για την επόμενη γενιά. Και η νέα γενιά έχει μια έντονη οικολογική συνείδηση. Το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό και ευτυχώς. Και έναν ωραίο ακτιβισμό και τους θέλουμε συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια. Με έξυπνη γεωργία, με καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερη κατάρτιση. Και προσβλέπω πολύ στους νέους αγρότες μας. Και ναι, χρειάζεται παραπάνω στήριξη. Θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες προσλήψεις στον τομέα αυτό, γεωπόνων, κτηνιάτρων. Πρέπει να γίνουν, και δεν είναι μεγάλοι αριθμοί σε σχέση με το πρόγραμμα των προσλήψεων συνολικά στο δημόσιο, θα έχουν όμως σημαντικότατο θετικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αυτονομία τελικά στα νέα παιδιά να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την περιουσία την οποία δημιούργησαν οι γονείς τους. Και εδώ μιλάμε για ένα επίπεδο που θέτουμε, ένα όριο το οποίο θέτουμε, το οποίο είναι πολύ ψηλό. Και για τη μεσαία τάξη συζητάμε για σημαντικότατες εξοικονομήσεις πια ως προς την γονική παροχή και τη μεταβίβαση περιουσίας από γονείς στα παιδιά.